Μπορεί η μπόχο βόλτα στη νέα παραλία στη Θεσσαλονίκη να μην πήγε τόσο καλά για την Αναπαπά Χριστού. Ήταν όμως με την μανούλα της, κάναν τέλος πάντων το κουτσομπολιό εδώ που έπρεπε για το My Style Rocks. Οπότε περιμένω να μου πει τι είπαν και βέβαια που πηγαίνουν. Πάρει τον αέρα, δεν σταματάει τίποτα στην πασαρέλα. Και γενικά μάλλον. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, ο φίλος του boyfriend. Μάλιστα. Είναι DJ. Μάλιστα. Και καλώς. Δουλεύει σε ένα μαγαζί. Καλώς είναι, εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Και θα πάω εγώ με τον δικό μου να κάτσουμε να πιούμε ένα ποτό, να τον ακούσουμε. Είστε εντάξει, έτοιμες? Φύγαμε. Για πες. Χάλια. Δεν είναι καλή. Δεν είναι, μωρέ. Καλά, υπάρχει εκεί ο στυλοβάτης με το τεσάρι, αλλά μετά όλα τα υπόλοιπα... Γιατί είναι πάρα πολύ σεξι κοπέλα. Όχι. Μαρία. Γιατί ρε Άννα, γιατί, αλήθεια. Δηλαδή ξεκινάς, ρε παιδί μου, ξεκινάς από μια καλή ιδέα. Και μετά έχεις κάνει σήμερα πάλι αυτό που έχει σπάσει τη σιλουέτα σου, τη γραμμή σου, σε χίλια κομμάτια. Μπότα, σακάκι, φούστα, άσπρο, μπλε από πάνω. Γιατί? Κοίταξε, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν νιώθω ότι αυτό το σπάσιμο της σιλουέτας που έχω κάνει επιδράει αρνητικά. Κατάλαβες? Αγάπη μου, γίνεται τόσο πολύ που δεν μιλάμε για σπάσιμο, μιλάμε για κατακερματισμό. Είναι πάρα πολλά. Ναι, αλλά είναι, δεν αλλοιώνει, ρε σηκώ. Δεν την αλλοιώνει. Και είναι και την αλλοιώνουν όταν είναι τόσα πολλά. Σου φαίνομαι τώρα να είμαι κοντή. Φαίνομαι να είμαι κάτι. Φαίνεσαι αλλιώτικα. Μια κακή μέρα, μάλλον, να πω. Καλά, σε σχέση με αυτό που λένε τα κορίτσια, δεν ξέρεις. Σοφία. Ναι. Σε πάω στα άκρα τώρα, το καταλαβαίνεις. Βγάλε το παλτό. Βγάλε το παλτό, όπα. Τα ανδρόγυνο μου look με ένα top από μέσα. Είχε, και δεν είναι ότι... Είχανε το ίδιο πουκάμισο. Δεν είναι ότι είναι μόνο το ίδιο πουκάμισο, αλλά το ότι το έχεις βάλει με ένα blazer αντρικό. Δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να συνέβη τυχαία γιατί αυτό που έχω κάνει είναι λίγο ένα κλασικό στυλ, κατάλαβες. Μάλλον γι' αυτό μοιάζει. Εσύ θυμάσαι αυτό που λέει η Σοφία? Ήμουν εδώ στο ανδρόγυνο, απλά δεν μου έρχεται τώρα εικόνα. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν θα το κάνεις εστικτοδός επειδή το είδες? Όχι καλέ, δεν θυμάμαι την εικόνα. Απλά μου άρεσαν αυτά και τα έβαλα. Ναι. Είναι μια κλασική... Είναι λίγο έτσι, πατάει σε basic στοιχεία. Και τα basic είναι κάποια πράγματα τα οποία όλοι τα ακολουθάμε, όλοι ντυνόμαστε λίγο, έχουμε αυτά τα στοιχεία. Και αυτό μπορεί να μοιάζει λίγο. Ναι, λες ότι ας πούμε εγώ δεν πειραματίζομαι και ότι φέρνω όχι, πιο πολλά. Όχι, λέω ότι, okay, καταλαβαίνω ότι μπορεί το πουκάμισο να είναι ίδιο, αλλά το να βάλεις μία μπλούζα πάνω από ένα πουκάμισο δεν είναι κάτι που το έχεις δημιουργήσει εσύ. Εν μεταξύ, αυτό το πουκάμισο το είχα βάλει εγώ την δεύτερη εβδομάδα στο Super Mini Skirt από μέσα. Σε γκρι. Και άρα επίσης... έχετε την γράψει όλες σε μένα, sorry. Όχι, δεν ήταν το ίδιο που κάμισε. Επίσης, όχι, ήταν το ίδιο σε γκρι, αλήθεια. Ναι, δεν ήταν το ίδιο που κάμισε όμως. Αυτή είναι ακριβώς το ίδιο που κάμισε και το φόρεσε ακριβώς με τον τρόπο που το. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Πάνω το σπάσω λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά τώρα ας πούμε αυτό το σχόλιο, Σοφία, τι είναι, ότι δεν μπορεί. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Ότι την αντέγραψα.
Δεν ξέρω αν το έχει κάνει εσκεμμένα ή όχι, αλλά σε αλήθεια τώρα. Ξέρε, αυτό το πουκάμισο Σοφία. Όταν το φόρεσε έτσι. Εντάξει, φέραμε ίδιο πουκάμισο. Δεν είναι το θέμα το ίδιο το πουκάμισο. Και βάλαμε από πάνω και οι δύο κάτι. Αυτό σου λέω ότι εγώ δεν έβαλα αυτό το τόπο. Εν τω μεταξύ, τώρα έχω σκαλώσει, θέλω να δω τη φωτογραφία. Ναι, ναι, όχι τώρα όμως, γιατί πρέπει να πας και στους κριτές, καταλαβαίνεις, υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα. Αν δεν μοιάζει όμως. Έχει να γίνει το επόμενο. Θα σε βρω. Εδώ, στα Πέριξ θα σε βρει. 2,3 είναι ο μέσος όρος. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει.